Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Φίλες και φίλοι ακροατές της εκπομπής και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού σήμερα ολοκληρώνουμε αυτή τη σειρά των 6 εκπομπών μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή αφιέρωμα στην προσευχή των προσευχών, την Ωερά Προσευχή. Αυτό το πνευματικό διαμάντι του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου που από την ασκητική έρημο του Σινά το μετέφερε στο περιβόλι της Παναγιάς για να το κληρονομήσουν γενιές και γενιές πατέρων. Ένας από αυτούς τους πατέρες είναι και ο γέροντας του βιβλίου «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους» που διαβάζουμε όλη αυτήν την περίοδο, ο οποίος μεταλαμπαδεύει σε εμάς τους απλούς χριστιανούς τη σοφία και τις εμπειρίες που αποκόμισε από μια μικρή μα τόσο σημαντική φράση 5 λέξεων, τη διαρκή επίκληση του Αγίου Ονόματος του Ιησού Χριστού. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον σταθμό, το 210-4118-602 και 210-4118-640 είναι στη διάθεσή σας, τηλέφωνα στα οποία απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου όπως πάντα και καταγράφει και τα μηνύματα τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@piradio.com. Σε αυτό λοιπόν το τελευταίο μέρος του βιβλίου ο γέροντας μας μιλά πώς να κάνουμε ευχή και για τους άλλους. Αλήθεια γέροντα, δεν είπαμε μέχρι τώρα για την ευχή για τους άλλους, πώς μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει. Υπάρχει τόση κακοδαιμονία στον κόσμο, τόση πλάνη, τόση άγνοια Θεού, η οποία, κατά τους πατέρες, είναι η μεγαλύτερη αμαρτία και γι' αυτό έχετε υποχρέωση να κλαίτε και να προσεύχεστε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει συντάξει ένα λόγο προς τον ποιμένα, δηλαδή τον ηγούμενο, αλλά ισχύει και για κάθε επίσκοπο και πνευματικό που είναι επίσκοπος κάθε μιας ψυχής. Εκεί λέγει τα εξής: όπως ο βοσκός, όταν αναπαύονται τα πρόβατα, αφήνει ελεύθερα τα σκυλιά γύρω από τη μάντρα για να φυλάνε το κοπάδι από τους λύκους, το ίδιο κάνει και ο ιερεύς. Την ώρα που οι χριστιανοί κοιμούνται, αυτός να ξαγρυπνά και να αφήνει το νου του, σαν το σκυλί, ελεύθερο και άγρυπνο, για να κράζει προς το Θεό για το λαό του. Πόσοι την ώρα εκείνη ασωτεύουν,
πόσοι θέλουν να αυτοκτονήσουν, πόσοι είναι έτοιμοι να διαπράξουν φοβερά εγκλήματα, πόσοι είναι απογοητευμένοι και στερούνται από όλα τα αγαθά. Για όλους αυτούς να λέτε την ευχή, δηλαδή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου» ή «των δούλων σου», αν έχετε μία συγκεκριμένη περίπτωση. Να σας κάνω μία ερώτηση. Είπατε προλίγου ότι η ευχή πρέπει να γίνεται αφάνταστα και τώρα λέτε ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους που έχουν τόσα προβλήματα. Μήπως όμως αυτό αναπτύσσει τη φαντασία και γίνεται αιτία να δραπετεύσει ο νους που πρέπει να επιδιώκουμε να το συγκεντρώνουμε στον εαυτό του και στην καρδιά? Καλά έκανες και μου έθεσες αυτή την ερώτηση, γιατί η επεξήγηση είναι αναγκαία. Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, να το κάνουμε εξωτερικά. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε λίγη ώρα ευχή για μερικούς που έχουν ανάγκη, να λέμε την πρώτη φορά «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου» ή «των δούλων σου» και μνημονεύουμε τα ονόματά τους. Αλλά στη συνέχεια να λέμε «των δούλων σου» ή «τους δούλους σου» χωρίς να λέμε τα ονόματά τους και χωρίς να πηγαίνει σε αυτούς ο νους μας, χωρίς να τους σκεπτόμαστε. Ο Θεός γνωρίζει τότε για ποιον εμείς προσευχόμαστε. Ακόμη, να μην σκεπτόμαστε τα προβλήματα που τον απασχολούν, αλλά να λέμε «των δούλων σου» και ο Θεός θα στέλνει τη χάρη Του. Και αν είναι άξιος να τη δεχθεί, θα ενεργήσει κατά την περίπτωση. Η χάρη του Θεού ομοιάζει σαν το νερό, που όταν έρχεται στο χωράφι απορροφάται από τις ρίζες και δίνει σε κάθε δέντρο ό,τι εκείνο μπορεί να παράγει. Αυτή την αρχή δεν τηρούμε και στη Θεία Λειτουργία. Προσευχόμαστε για όλα τα θέματα και ο λαός απαντά με το «Κύριε ελέησον». Γιατί όταν έλθει το έλεος του Θεού, δίνουμε στον άνθρωπο ό,τι έχει πραγματική ανάγκη. Αλλά η προσευχή για τους άλλους είναι απαραίτητη ποιμαντική προσπάθεια και για κάποιον άλλον σοβαρότερο λόγο. Προσευχόμενοι για τον άλλον, ιδίως με πόνο στην καρδιά, σχεδόν αμέσως λαμβάνουμε πληροφορία από το Θεό τι έχει ιδιαίτερη ανάγκη, οπότε μπορούμε να ενεργήσουμε αποτελεσματικά για τη σωτηρία του. Κάποτε ήλθε στο κελί μου κάποιος που μου επενούσε ένα φαινομενικά επιτυχημένο άνθρωπο χριστιανό. Επειδή οι ιδέες του επενούμενου δεν ήταν ορθόδοξες, πήγα αμέσως στο εκκλησάκι και ζήτησα από το Θεό πληροφορία για να μου φανερώσει τι είναι. Και δεν θα το πιστεύσεις. Αλίμονο γέροντα, γιατί να μην το παραδεχτώ? Αμέσως βρώμησε το εκκλησάκι και είπα, δεν είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει τη χάρη του Χριστού. Είναι εστερημένος της ζωοποιού θείας χάριτος, γι' αυτό και είναι νεκρός. Όνομα έχει ότι ζει, αλλά είναι νεκρός. Διότι όπως όταν φύγει η ψυχή, το σώμα πεθαίνει και αναδίδει δυσοσμία, έτσι και όταν φύγει από τον άνθρωπο η χάρη του Θεού, τότε η ψυχή πεθαίνει και αναδίδει πνευματική δυσοσμία. Έμεινα ευρώντητος. Πόσες πολλές αποκαλύψεις μου έκανε μέχρι τώρα με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις εγωιστικό. Οι Άγιοι ξεπέρασαν όλα αυτά τα σχήματα. Δεν είναι ούτε εγωιστές ούτε ταπεινοί, αλλά άνθρωποι του Θεού. Δεν τα λένε για να προβληθούν, αλλά για να ωφελήσουν. Όλα για τη δόξα του Θεού. Ο νόμος του Θεού έγινε νόμος τους, χαράχτηκε βαθιά σε όλη τους την πολιτεία. Γενικά, συνέχισε ο γέροντας, η ευχή του Ιησού είναι απαραίτητη για το έργο σου. Προσευχόμενος θα μπορείς να αναγνωρίζεις μέσα στην καρδιά τις κινήσεις του διαβόλου. Η καρδιά γίνεται τρομερά ευαίσθητη και αφάνταστα οξυδερκής στην αναγνώριση του σατανά και συγχρόνως παίρνει πολύ δύναμη με την ευχή για να τον βγάλει μέσα από εκεί. Έτσι γίνεται χωρητικό δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Τότε ακριβώς με την πείρα που θα έχεις στον πόλεμο εναντίον του σατανά και με τη γνώση της Θείας Χάριτος θα μπορείς με πολύ ευχέρεια
να εισέρχεσαι στην ψυχή του άλλου και να διεισδύεις τον εσωτερικό κόσμο του εξομολογουμένου. Η ωφέλεια θα είναι μεγάλη. Θα βγαίνει από το εξομολογητήρι διαφορετικός άνθρωπος, απαλλαγμένος από γνωστά και άγνωστα πάθη. Αλλά θα ήθελα να σου απευθύνω, συνέχισε ο γέροντας, τρεις παρακλήσεις. Πιστεύω πως θα εισακουστώ. Ό,τι θέλετε, είπα, πιστεύω απόλυτα πως θα είναι και εφαρμόσιμες. Οι μοναχοί είναι οι αθλητές της προσευχής. Αυτοί εισδύουν με τη χάρη του Χριστού στο κράτος του διαβόλου και το καταστρέφουν. Του διαλύουν όλα τα σχέδια. Τον στριμώχνουν. Ναι, τον στριμώχνουν με την αδιάλειπτη προσευχή. Δεν υπάρχει λεπτός το όρος που να μην ακούγεται αυτή η κραυγή προς τον Ιησού και την Κυρία Θεοτόκο. Και επειδή τον στριμώχνουν, αυτός φρύτει. Και ένα από τα κύρια έργα του είναι να σταματήσει μία καλή επιθυμία που έχει κάποιος για την ησυχία. Σε παρακαλώ, λοιπόν, να μην ξεχνάς την προσευχή σου τους μοναχούς και τους υποψηφίους μοναχούς. Να λες και για αυτούς το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τους δούλους σου και υπεραγία Θεοτόκε σώσον τους δούλους σου. Σε αυτούς που ετοιμάζονται να γίνουν μοναχοί, ο διάβολος φέρνει την αγάπη αυτών που μέχρι τώρα αδιαφορούσαν. Συγγενείς, φίλοι και πνευματικοί ακόμη, φανερώνουν με ωραία λόγια την αγάπη τους και το φαινομενικό ενδιαφέρον. Δεν προσεύχονται σήμερα οι άνθρωποι, αλλά δεν αφήνουν και αυτούς που θέλουν να προσευχηθούν. Θέλουν όλοι οι άνθρωποι να παλεύουν μαζί τους, μέσα στην κοινωνία, χωρίς προσευχή. Μα ο κόσμος σήμερα χάνεται και υποφέρει, όχι γιατί δεν υπάρχουν αυτοί που ενδιαφέρονται για τις ανάγκες τους, αλλά γιατί δεν υπάρχουν αυτοί που προσεύχονται. Πολλοί νομίζουν ότι το έργο των μοναχών, που είναι κυρίως η προσευχή, είναι άχρηστο και ανώφελο έργο και αγνοούν ότι η προσευχή είναι μεγάλο έργο, θαυμαστή ιεραποστολή. Δεν θέλουν ακόμη να ξέρουν ότι κάποιοι προσεύχονται για τα δικά τους προβλήματα. Πολεμούν έτσι τις μοναχικές κλίσεις και γίνονται όργανα του διαβόλου. Καθώς επίσης επιδιώκει ο διάβολος να ρίξει αυτούς που ετοιμάζονται για να γίνουν μοναχοί σε σαρκικά παραπτώματα για να τους κάψει τα φτερά και να τους δυσκολεύσει στη μοναχική του ζωή. Γιατί είπαμε ότι όση ειδονή θα αισθανθεί ο άνθρωπος στον κόσμο, τόση οδύνη θα δοκιμάσει στο μοναχισμό για να καθαριστεί. Δεύτερη παράκληση. Θυμήσου και μένα στις ευχές σου για να με ελεήσει ο Θεός. Φοβάμαι μήπως με την αμέλειά μου απολέσω τη χάρη του Θεού. Μήπως να βαγίσω σε αυτό το ήσυχο λιμανάκι. Προσευχή σου να μου δώσει ο Θεός χριστιανικά τα τέλη της ζωής μου, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλή απολογία εν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Προσευχή σου στην Κυρία Θεοτόκο να με παρηγορεί και να με ενισχύει. Κάθε βράδυ ιδιαίτερα την παρακαλώ να γίνει προστάτης μου και βοηθός στον παρόντα βίο, κατά την ώρα της εξόδου μου, να εκδιώξει όλους τους δαίμονες που θα θέλουν να αρπάξουν την ψυχή μου και κατά τον καιρό της κρίσεως να με απαλλάξει από την αιώνια κόλαση και να με αξιώσει της εφροσύνης του παραδείσου. Προσευχή σου και εσύ για μένα, να μετανοήσω. Θέλω να κλάψω για τις αμαρτίες μου και να γίνω άξιος του ελέους του Κυρίου μας. Τρίτη, χρησιμοποίησε και για τον εαυτό σου το μαστίγιο του Ιησού. Ονόματι Ιησού,
μάστιζε τους πολεμίους, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Κάνε την ευχή του Ιησού μας για να βρεις έλεος παρά του Κυρίου. Ξέρεις τι δόξα ετοιμάζει ο Κύριος στους ουρανούς για να τους αγαπώντας Αυτόν. Ξέρεις τι λαμπρό και εφρόσινο πανηγύρι περιμένει τους δικαίους. Να μην μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού, να μην ακούσουμε το «ουκ είδα ημάς». Της αναστέναξε και είπε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών και των δούλων Σου, υπεραγία Θεοτόκε σώσον με και των δούλων Σου». Αμέσως έσκυψε το κεφάλι του και βυθίστηκε στη σιωπή. «Σας τα υπόσχομαι και τα τρία, Άγιε Γέροντα, που γίνατε απόψε το φως της ζωής μου, οπωσδήποτε θα κάνω το πρώτο, επίσης και το δεύτερο, αν και δεν χρειάζεται. Το τρίτο όμως έτοιμα θα το επιστρέψω σε σας». Έπεσα στα γόνατά του και έκραζα με καυτά δάκρυα. «Κράτησέ με κοντά σου για να με βοηθήσεις εσύ να σωθώ. Δεν θέλω να επιστρέψω στον κόσμο. Τώρα βρήκα τη σωτηρία μου. Πάρε με λοιπόν γέροντα και δίδαξέ με. Δείξε μου τα μυστικά σκαλοπάτια της Θεώσεως. Άνοιξέ μου το παλάτι του ονόματος του Ιησού και φανέρωσέ μου όλα τα διαμερίσματά του. Είμαι τυφλός και κράζω ελέησόν με. Είμαι τελώνης που με τελώνησε η αμαρτία και φωνάζω ελέησόν με. Είμαι δαιμονισμένος και σπαράτω ελέησόν με. Είμαι αλόφιλος σαν τη Χαναναία, αλλά τολμώ να ζητώ βοήθεια, ελέησόν με. Είμαι λεπρός από τα πάθη μου και φωνάζω εξ όλης της ψυχής, ελέησόν με. Είμαι ο άσωτος που ζητώ την επιστροφή. Είμαι. Δεν είμαι παιδί του Θεού, αλλά υιός του διαβόλου. Δέξε με κοντά σου. Γέροντα, μη με αφήνεις να φύγω από εδώ. Θέλω εδώ να πεθάνω, σε αυτό τον έρημο και άγωνο τόπο, για να μοσχοβολήσει η ψυχή μου και να δω το Θεό. Τα δάκρυά μου να γίνουν η τροφή μου. Θέλω να γίνω η κιθάρα του Θεού, που θα ψάλω όπως εις ψάλετε σε κάθε αγρυπνία. Η γρύπνησα και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυκτός. Ότι σποδόν οσί άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού έκυρνον. Εκοπίασαν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύκτα την κλίνην μου, εν δάκρυσή μου την στρώμνη μου βρέξω. Ότι επαλεθόμην του φαγήν των άρτων μου, από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδού σκληράς. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντων με. Γέροντα, ακούς, δε φεύγω, εδώ θα μείνω. Εδώ θα ζήσω, εδώ θα πεθάνω, από εδώ θα ανέβω στον ουρανό. Δέξε με, πατέρα. Εκείνος δεν μιλούσε. Ίσως και να μιλούσε, εγώ όμως δεν μπορούσα τίποτα να ακούσω. Τα τελευταία του λόγια μόνο άκουσα. Έχει ανάγκη και ο κόσμος. Πήγαινε και εργάσου και εξάγγελε το θέλημα του Θεού. Υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επίησε εσύ ο Θεός. Θεώρησα χρέος μου τουλάχιστον προς το παρόν να επακούσω. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού για μένα.
«Δώσ' μου όμως την υπόσχεση», είπα, «πως θα με δεχθείς να έλθω μερικούς μήνες κοντά σου για να μαθητεύσω τη Βασιλεία του Θεού». «Ναι, όποτε θέλεις, γίνεσαι δεκτός. Σήκω τώρα να ξεκουραστείς λίγο, γιατί πλησιάζουν μεσάνυχτα και θα κάνουμε έπειτα από λίγο τη Θεία Λειτουργία. Ετοιμάσου σήμερα να μας λειτουργήσεις». «Δεν με αναπαύει απόψε ο ύπνος. Δεν με χωράει το κελί. Απόψε γεννήθηκα και βαπτίστηκα. Δώσ' μου την ευλογία να μείνω σε εκείνη την ώρα έξω στο μικρό κήπο. Τέτοιες ώρες ησυχάζει κανείς καλύτερα με την αγρυπνία. Οι αγραβλούντες φυλακάς της νυχτός ακούνε την αρχαγγελική φωνή και προσκυνούν τον Θεάνθρωπο και αλλοιώνονται πνευματικά. Να είναι ευλογημένο ο Θεός μαζί σου». Ακούτε την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας» και το αφιέρωμα στην Ιερά Προσευχή μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρίου Ιερόθεου με τον τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους. Συζήτηση με έναν ερημίτη». Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, ο ταπεινός προσκυνητής καταγράφει κάποιους τελευταίους διαλόγους με αυτόν τον Άγιο Ερημίτη και μερικές δικές του τελευταίες σκέψεις πριν αποχωρήσει από εκείνον τον ευλογημένο τόπο. Βγήκα έξω και κάθισα σε ένα βράχο. Είχε πια βραδιάσει αρκετά. Το βογγητό της θάλασσας ακουγόταν από μακριά. Όλη η γλύκα της αιωνιότητας ήλθε στην ταραγμένη μου ψυχή. Γαλήνη απέραντη. Αισθάνθηκα αισθητά την παρουσία του Θεανθρώπου που γνωρίζει τον έρημο τόπο και την περασμένη ώρα να τα γεμίζει. Τέτοιες στιγμές λίγες έζησα στη ζωή μου. Κυρίως δύο. Τη μία, όταν μικρό παιδάκι βρισκόμουν στην αγκαλιά του νονού μου, άκουγα τις κατηχήσεις και με το στόμα εκείνου έδιωχνα το διάβολο για να εισέλθω στην Ιερή Κολυμβήθρα και να γίνω τίμιο μέλος του σώματος του Χριστού. Τη δεύτερη φορά, εκείνη τη βραδιά, σε ένα απόμερο σημείο του Αγιονίμου Όρους, που δεχόμουν την κατήχηση από το ευλογημένο στόμα του γέροντα για να μπορέσω μετά να εισέλθω στη δεύτερη κολυμβήθρα της μετανοίας και να συναντήσω το Θεό. Με τη μόνη διαφορά ότι την πρώτη φορά δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, σχεδόν τίποτα, ενώ τη δεύτερη φορά ήμουν σχεδόν ενήμερος όλης της κινήσεως
προς το Θεό. Εκείνη τη βραδιά ο Θεός μου έστειλε το μάνα του και με το πρόσωπο του Αγίου Ερημίτου με έθρεψε. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Μακάριος ως έχει εν Σιών σπέρμα και οικείους εν Ιερουσαλήμ». Και λέγει ένας αγιορείτης, «Και εμείς όλοι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μακάριοι, γιατί έχουμε τη Σιών της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, το σπέρμα των Αγίων Ασκητών και την Άνω Ιερουσαλήμ. Έχουμε τόσους οικείους. Αυτοί ζουν για μας και αποτελούν το φως και την ελπίδα για την παρούσα και την μέλουσα ζωή μας». Θέλησα να κάνω μια μικρή εφαρμογή αυτών που μου είπε ο γέρον ασκητής, που πραγματικά κατά την πορεία της συζητήσεως υπήρξε για μένα μυσταγωγός μάλλον παρά ο νομοθέτης. Έσκυψα το κεφάλι, το τοποθέτησα μεταξύ των γονάτων, όπως άλλοτε έκανε ο προφήτης Ηλίας εις Κάρμηλον όρος, και άρχισα να προθερμαίνω την καρδιά, ώστε μετά να αρχίσω την ευχή του Ιησού. Οι ώρες της νύχτας είναι ζωοποιές για τους μοναχούς, που είναι ευχής εργαστήρια αενάου και ήδιστα εν τη καρδία Ιησού μελετήματα. Η νύχτα επιδρά αποτελεσματικά στη βίωση της αγγελικής ζωής και γι' αυτό την προτιμούν για την ωραία εργασία και την ευχή. Οι μοναχοί καταργούν τη νύχτα, αφού η μοναχική άλλωστε ζωή καταργεί τα πάντα. Είναι κατάργηση του θανάτου, γιατί δια του γάμου μεταδίδεται μεν η ζωή, αλλά συγχρόνως μεταδίδεται και ο θάνατος. Με το γάμο γεννιέται μία νέα ύπαρξη που πρόκειται να πεθάνει, ενώ με την παρθενική ζωή πάβει ο θάνατος να τυρανά την ανθρωπότητα. Στον μοναχό αρχίζει η αιωνιότητα, η πραγματική ζωή, γι' αυτό και ζει την εσχατολογική πραγματικότητα, την αγγελική πολιτεία. Ο Χριστός το είπε, «Οι ιοί του αιώνος τούτου γαμούσι και εκγαμίζονται, οι δε καταξιοθέντες του αιωνίου εκείνου τυχήν και της Αναστάσεως της εκ νεκρών ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται». Ανήκουν σε άλλον αιώνα. Η παρούσα ζωή γίνεται αιωνιότητα, χρονικό, άχρονο. «Παρθενίαν γάρ βένιν μεν επί της γης, επιψάβιν δε ουρανίων ηγητέων». Γι' αυτό και η παρθενική ζωή μπορούμε να πούμε ότι είναι κατάργηση της νύχτας. Η νύχτα γίνεται μέρα, αφού ζουν την εσχατολογική και την αγγελική πολιτεία. Επειδή νίξ ουκ έστε έτη, κατά την Αποκάλυψη, άρα και εδώ για αυτούς που είναι άγγελοι εν σώματι, δεν πρέπει να υπάρξει νίξ. Τα φωτίζει όλα το αρνίο, ο ήλιος, ο Χριστός. Κατά τους Αγίους Πατέρες πάση γάρι νίξ ωφέλιμος, και για τους πρακτικούς και τους θεωρητικούς, πρακτικοί είναι οι μοναχοί που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της μοναχικής ζωής, που είναι εξαναγκασμένοι να πολεμούν με τα πάθη τους και να επιδιώκουν να τα μεταμορφώσουν σε θείο έρωτα. Είναι οι κτηνοτρόφοι που προσπαθούν να οδηγήσουν τα κτίνη, δηλαδή τις διεστραμμένες δυνάμεις της ψυχής. Και θεωρητικοί, μοναχοί, είναι εκείνοι που ξεπέρασαν αυτό το στάδιο. Πέρασαν από τη δουλεία της Αιγύπτου, των παθών δηλαδή, στην έρημο της απαθίας, και είναι ποιμένες που οδηγούν τα πρόβατα, δηλαδή τον καθαρό νου, στα όρη της θεωρίας. Λένε λοιπόν οι πατέρες ότι και για τις δύο κατηγορίες μοναχών η νύχτα είναι λίαν απαραίτητη και ωφέλιμη. Οι πρακτικοί θυμούνται τα αμαρτήματα που διέπραξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, την σύγχυση των ολισθημάτων. Βρίσκουν με την ζωήρη τη χάρη, αλήθεια και ου φαντασία την ατών ηθικών της ψυχής και του σώματος, και αρχίζουν έπειτα την κραυγή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Δεν αφήνουν να κλειστούν στο βάθος της καρδιάς όλες οι ένοχες σκέψεις, εσχρές επιθυμίες και αμαρτωλές πράξεις, αλλά με τη δύναμη της χάρη τους εισέρχονται εκεί και θεραπεύουν τον εσωτερικό κόσμο. Καθαρίζουν την καρδιά και το νου, όχι μόνο από τους σύνθετους, αλλά και από τους απλούς λογισμούς. Οι θεωρητικοί περνούν διαφορετικά τις ώρες της νύχτας.
και καθαρμένοι από τις παραφύσι καταστάσεις, δοξολογούν περισσότερο τον τριαδικό Άγιο Θεό. Ησυχάζουν νοερά και οδηγούν τη σκέψη και την καρδιά στα όρη της θεωρίας. Όταν πέφτει το σκοτάδι, σκέπτονται την ημέρα της κοσμοποιίας, όταν η γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου. Όταν αρχίζουν μετά από λίγο να φαίνονται τα αστέρια, ενθυμούνται τη δημιουργία των αστέρων και όπως τότε οι άγγελοι αμέσως ύμνησαν το Θεό και αυτοί τώρα ημνούν το Θεό για όλη τη δημιουργία. Ενώ οι άλλοι κοιμούνται και είναι σαν να μην υπάρχουν, αυτοί αγρυπνούν μόνοι με το Θεό και τον δοξολογούν, όπως ο Αδάμ πριν αμαρτήσει. Στην εμφάνιση των αστραπών και των βροντών σκέπτονται την ημέρα την φοβερή της κρίσεως. Στη φωνή των ορναίων αισθάνονται τη φωνή των σαλπίγκων που καλούν τους νεκρούς να σηκωθούν από τα μνήματα. Η ανατολή του Αιωσφόρου και η αυγή υπενθυμίζουν την εμφάνιση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, το σημείο του ιού του ανθρώπου. Η λάμψη του ηλίου υπενθυμίζει την μεταδόξης έλευση του ηλίου της δικαιοσύνης, του Χριστού. Εκείνοι που τότε αμέσως σηκώνονται για να εμνήσουν το Χριστό είναι οι Άγιοι που αρπάζονται ενεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα, και εκείνοι που αμελούν με την ανατολή του ηλίου να εμνήσουν το Θεό και κοιμούνται είναι οι μέλλοντες να καταδικαστούν αμαρτωλοί. Κάπως έτσι προσπάθησα να ζήσω εκείνη τη βραδιά. Με αυτές τις σκέψεις προσπάθησα να θερμάνω την αμαρτωλή και ψυχρότατη καρδιά μου. Όταν κάποιος άρχισε να θερμαίνεται, προσευχήθηκα περίπου με τα αγαπητικά λόγια. «Συ, το εκλεκτόν τόξον και η οξυτάτη μάχαιρα, η άχρη του σκληρού θηρεού της ανθρωπίνης καρδίας, διεικνυουμένη τη δύναμή σου, διακέντησόν μου την καρδίαν, το ακοντίο του πόθου σου, η να λέγει προσέ η ψυχή μου, τέτρομε τόσο έρωτη, ώστε και εκ τούτου του τραύματος της περί σε αγαπήσεως δαψιλή αφίαινε δάκρυα νυχτός και ημέρας. Πάταξον δέσποτα, πάταξον αντιβολώ, τίνδε μου την κατάσκληρον ψυχήν, την ακμεωτάτη αιχμή της εις αγάπης και βαθύτερον εις τα μιχέτατα εις δίσας τη κρατεά σου δυνάμει. Δώστη εμή κεφαλή είδωρ απειρέσιον, έκχε της οφθαλμής μου αηρήτους δακρύων πηγάς, απλέτω περιελιμένου αγάπη και πόθο της εις ωραιοτάτης όψεως, όπως διαπαντός κλαίω, μηδεμίαν επί του παρόντος βίου λαμβάνων παραμυθίαν, έως ούν εν το ουρανίου θαλάμου αξιοθείν θεασάστε των ηγαπημένων και περικαλέστα των νυμφίων των θεών μου και κύριων. Ανέλκυσον στόμα ψυχής διψώσισε προς τα υπερκείμενα ρεύματα του αενάου σου κόρου, μάλλον δε έλξε επισέ την ζώσαν πηγήν. Ο Θεός μου,
η ζωή μου είναι εξαυτής όσων ίον τεμή πίνω εξίσαν ζήσομαι εις τον αιώνα. Ω πηγή της ζωής, πλήρωσον μου τη διάνοιαν από τους χυμάρους της τρυφής σου και μέθησον την καρδίαν μου την υφαλείο μέθη του σου έρωτος, ώστε επιλαθέστε με τον φρούδων και εχθονίων και σε μόνον διηνεκός έχειν εν μνήμη. Και μετά επαναλάμβανα με όση δύναμη είχα την ευχή που μου έμαθε ο γέροντας. Πόση ώρα ήμουν εκεί δεν μπόρεσα να καταλάβω. Είναι στιγμές που σταματούν οι δείκτες του ρολογιού να τρέχουν. Η αιωνιότητα σταμάτησε το χρόνο. Προπολού είχαν περάσει μεσάνυχτα. Τώρα διέκρινα ότι τα καλύβια των ασκητών σιγά σιγά άρχιζαν να φωτίζονται. Σηκώνονται τα νυχτερινά ειδόνια για να κελαϊδήσουν. Οι πηγές της κατανύξεως για να αρχίσουν να τρέχουν και να δροσίσουν τη διψασμένη γη μας. Οι πύργοι του όρου σιπήρινοι για να φωτίσουν. Τα εύωσμα και τερπνά κρίνα για να ευωδιάσουν την οικουμένη. Τα κελιά θα αντυχήσουν σε λίγο από τις φωνές τους και θα πλημμυρίσουν από τα δάκρυα της μετανοίας ή της ελάμψεως. Σηκώνονται για να εμνήσουν τον Χριστό και να τον παρακαλέσουν να στείλει τη Θεία του Χάρη, το πλούσιο ελαιός του. Ιησού, η ωραιότης, η εκστατική και η υπέρκαλος, δοξολογώσε τον τη βουλήση τη δύναμην σύνδρομον έχοντα. Ιησού, ο αίρος, ο μανικώστε και παντεπόθητος, δοξολογώσε τον απείρους κόσμους υποστήσε ισχύοντα. Ιησού, η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ευχαριστώσει ότι οδηγήσεις με εις την αληθείαν των θείων και ζωοποιών λόγιών σου. Ιησού, το άκρος αντικείμενον της θεωρίας των μακαρίων, ευχαριστώσει ότι την αναξίαν φύσιν ημών της διάφτης ηξίωσας δόξη σου. Ιησού, το φως, το υπερπάν φως, εξομολογούμε σύ ότι εν σκότη της αμαρτίας ο εξκοτισμένος πορεύομαι. Ιησού, το έσχατον το εφετών, εξομολογούμε σύ ότι ουδέποτε ως δί τη σύ αγάπη τέτρωμε. Ιησού, η ζωοποιός και γλυκητά τη θέρμη, θέρμανόν με τον ψυχραθέντα. Ιησού, η αστεροειδής και λαμπρωτά τη στολή, κόσμισόν με τον γυμνοθέντα. Ιησού, η αρχή και μέση και τέλος μου, καθάρισον την καρδία μου, ή να σε οπτάνομε. Ιησού, ο πάντα όν και υπέρ πάντα Θεός μου, επίφανον επεμέ το πρόσωπό σου και σωθήσομε. Ιησού, το υπερνούν εν, όλων ηνωμένων εμαυτό δια επιστροφής του νοός και συνεύσεως δείξον με. Ιησού, το μυστήριον της υπεραγνώστου σιγής, ανώτερον παντός αισθητού και νοητού ποιησόν με. Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Το όρος αυτές τις ώρες πυρπολείται. Ο διάβολος βρυχάται. Οι μοναχοί πραγματικά ανυψώνονται. Συνέχισα για αρκετή ώρα να λέγω την ευχή. Θυμήθηκα πρόσωπα, αδελφούς, φίλους που ζουν στον κόσμο και αισθάνθηκα εκείνη την ώρα την ανάγκη να παρακαλέσω θερμά το Θεό για αυτούς. Κάποτε με φώναξαν για να τελέσω τη Θεία Λειτουργία στο μικρό εκκλησάκι της Καλύβης. Τι Θεία Λειτουργία ήταν εκείνη, τι μεγαλείο. Ήξερα ότι η Θεία Λειτουργία είναι ολόκληρη θεολογία και θεοπτία. Ήξερα ότι η Θεία Λειτουργία είναι το πραγματικό Πάσχα, ο Γολγοθάς και η Ανάσταση του Χριστού, αλλά εκείνο το βράδυ το έζησα και το κατάλαβα. Έμαθα ότι η Θεία Λειτουργία είναι το όριο της ζωής του πιστού. Είναι η μεγαλύτερη ευδαιμονία του πιστού. Αυτό το έζησα εκείνη τη βραδιά. Μερικά μόνο καντήλια φώτιζαν το ναό για να δείχνουν τα πρόσωπα των Αγίων, της Παναγίας και του Χριστού. Οι τρεις υποτακτικοί μαζί με το γέροντα ήταν κολλημένοι στα παλιά στασίδια και βίωναν το μυστήριο. Δεν παρακολουθούσαν απλώς, αλλά λειτουργούσαν μαζί μου.
Οι μορφές τους έμοιαζαν σαν τις αγιογραφημένες μορφές των Αγίων. Νόμιζε κανείς ότι είχαν ξεκολλήσει από τους τοίχους και ζούσαν το Πάσχα. Οι φωνές λεπτές, αδύνατες, πνιγμένες μέσα στο πένθος. Η ψαλμωδία βγαίνει μέσα από την πληγωμένη από το θείο έρωτα καρδιά, από το βάθος της ψυχής που ετρώθη από τη θεία αγάπη. Εκεί ξεχωρίζει και διακρίνεται καθαρά ο κοσμικός που δεν ζει με την άσκηση και τη συντριβή. Ομολογώ ότι εκείνη η θεία λειτουργία ήταν ένα πρόβλημα για μένα. Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα τέτοια αμηχανία και τέτοια αστήρευτη χαρά. Αμηχανία γιατί βρισκόμουν μεταξύ Αγίων. Όταν έβγαινα να ευλογήσω με το Ειρήνη Πάση, προβληματιζόμουν κατά το ανθρώπινο, δηλαδή σαν άνθρωπος. Μα αυτοί έχουν την ειρήνη, ενώ εγώ έχω ανάγκη ειρηνεύσεως, σκεπτόμουν. Όταν απίθυνα την αποστολική ευλογία, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή η μεταπάντων ημών, γνώριζα καλά τι έκανα. Αισθάνθηκα όμως και χάρη και γλυκάθηκε η ψυχή μου από τη Θεία τους Παρουσία, αφού προηγουμένως καθαρίστηκε καλά από τη σοφή καθοδήγηση και την ευλογία του ερημίτου, τώρα προσφέρθηκε ολοκληρωτικά για την κατοικία του Παντάνακτος Βασιλέως. Όταν ήλθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, έζησα συγκλονιστικές στιγμές, εξαϊλωμένες μορφές από την άσκηση, φωτισμένες από τη θέα και τη βίωση του φωτός, πλησίαζαν για να πάρουν το Χριστό, να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, να λάβουν χάρη από πλήρωμα της χάρη τους του Θεοφέντος Σώματος του Χριστού. Η ευχή αυξάνει την αγάπη και όσο εμπειρωτέρα γίνεται η αγάπη, τόσο και τους οδηγεί στην τράπεζα της αγάπης και τους ενώνει με την αγάπη. Όσο κοινωνούν, τόσο και αυξάνεται ο ζήλος για την ευχή. Καταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, μοναχός σώματος και αίματος Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Τα μέλη του ανθρώπου με τη Θεία Κοινωνία γίνονται φωτοφόρα, λαμβάνοντας εμείς την ουράνια τροφή, το πνευματικό μάνα, δεν το μεταβάλλουμε σε σώμα, αλλά το σώμα μεταβάλλεται προς εκείνα. Λάμπουν τα πάντα. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο εκτελών χρέη, ψάλτου, λέγει κατά το τυπικό του Αγίου Όρους «Αμήν, αμήν, αμήν, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεών σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν τη δόξα σου, ότι ηξίωσα σημάς μετασχήν των Αγίων σου και αχράντων και αθανάτων μυστηρίων». Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ένας μοναχός διάβασε την ευχαριστία της Θείας Μεταλήψεως. Εκεί, μετά τις συνταρακτικές εκείνες στιγμές, νιώθει κανείς καλά τις ευχές που συνέταξαν οι Άγιοι Πατέρες για να λέγονται ως ευχαριστία μετά τη Θεία Κοινωνία. Όπως την ευχή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. «Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ή να εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της σεις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη». Για φως και ζωή κάνουν λόγο οι ευχές, αλλά και για δάκρυα μετανοίας. Μετά τη Θεία Κοινωνία αυξάνει περισσότερο ο ζήλος για την πνευματική ζωή. Ο Χριστός είναι απαραίτητος για τη συνέχιση της ασκήσεως. Το εκκλησάκι εκείνη τη νύχτα, για μένα τουλάχιστον, υπήρξε ολόκληρη ορθοδοξία. Το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, η κλίμαξ του Ιακώβου, και από τα τρεις βαθά της καρδιάς μου ακουγόταν η κραυγή. «Ως φοβερός ο τόπος ούτος, ούκε στην τούτο αλλά η οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Από εδώ οι όσοι οι πατέρες ανεβαίνουν και απολαμβάνουν την αιωνιότητα». Προηγουμένως ο Θεός δια του Αγίου Ερημίτου μου θεράπευσε την παράλυσή μου, αλλά τώρα στη Θεία Λειτουργία, στο ναό, είδα το Θεό και τον αναγνώρισα, όπως έγινε και με τον παράλυτο. Στην Κολυμβήθρα τον θεράπευσε ο Κύριος, αλλά στο ναό τον αναγνώρισε ο Ιαθής και τον προσκύνησε. Τη νύχτα εκείνη ανέτειλα, «Ω νύξη μέρας λαμπροτέρα, ω νύξη λίου φεδροτέρα,
Όνειξ Χιόνος Λευκοτέρα, όνειξ Αστραπής Φαϊνοτέρα, όνειξ τον ύπνον διώκουσα, όνειξ η Αγρυπνήν μεταγγέλων διδάσκουσα. Με βεβαιότητα ομολογώ ότι μία μέρα στο Άγιον Όρος αξίζει περισσότερο από ένα χρόνο μελέτης. Μια βραδιά σε ένα απομακρυσμένο καλύβι στην έρημο του Αγίου Όρους αξίζει περισσότερο από ένα πτυχίο του Πανεπιστημίου. Μια ολιγόλεπτη συζήτηση με έναν ερημίτη μοναχό είναι μια κουταλιά βιταμίνες που αξίζουν περισσότερο από χιλιάδες κολοκύθια που τρώμε στον κόσμο. Θεωρώ το Όρος ως την κυβωτό της Ορθοδοξίας που δεν λέγει πολλά, αλλά ζει πολλά. Είναι το μεθόριο του κόσμου και των υπερκοσμίων. «Εν μεθωρίο κόσμου και των υπερκοσμίων άθος ούτως έστει της αρετής εστία», έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι τα χλωερά λιβάδια του Ορθοδόξου κόσμου. Κάθε ερημίτης είναι μια σιωπηλή αντίδραση στο πνεύμα της εκοσμικεύσεως της πίστεώς μας. Γι' αυτό και η προσφορά του είναι μεγάλη. Εδώ υπάρχει δυνατότητα της μετάνοιας και η δυνατότητα βιώσεως της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό προσφέρει πολλά στην Εκκλησία και στους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο. Κάθε ερημίτης μοναχός είναι ένας Ιωνάς με την καλή έννοια, που φαίνεται ότι φεύγει η Σταρσής στην έρημο, αλλά που ο ενάλιος Θύρ, η χάρις του Θεού, τον οδηγεί στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη, τον κόσμο, για να κηρύξει μετάνοια, επιστροφή στο Θεό. Μόλις ξημέρωσε καλά, ήθελα να πάρω την ευλογία του γέροντα και να κατέβω από το όρος στη θάλασσα, αλλά και από το πνευματικό όρος, στη θάλασσα της κοινωνίας. Τον βρήκα γαλήνιο, ήρεμο, λέγοντας την ευχή και εργαζόμενο το εργόχειρό του για να εξοικονομήσει τα προστοζήν, δηλαδή λίγα παξιμάδια και τα πλέον αναγκαία. «Δώσ' μου την ευχή σου», είπα, και έσκυψα να του φιλήσω το χέρι. «Στο καλό, η Κυρία Θεοτόκος μαζί σου, η Αγία Τριάς θα σε ενισχύει. Ο Κύριος φυλάξει την ψυχή σου και το σώμα σου από παντός κακού και από παντός εναντιώματος διαβολικού και φαντασίας πάνη θορυβόδους. Ο Κύριος έστεση φως κέπι σου, οδό σου, ισχύ σου, στέφανό σου αγαλιάσεως και αντίληψη σε αιωνία. Πρόσεχε σε αυτό. Πάντα να έχεις αχώριστο σύντροφο την ευχή του Ιησού και εύχου για μένα να με ελεήσει ο Θεός». Οι ευχές των μοναχών είναι όλο ζωή, βγαλμένη από την πυρφόρα καρδιά. «Γέροντα, ευχαριστώ για όλα. Εύχου για μένα, για τους φίλους μου, τα πνευματικά μου παιδιά, τους συγγενείς μου. Εύχου, εύχου Αγίε Λεβίτη, εύχου για όλο τον κόσμο, γιατί είσαι το ψηλότερο σημείο προς τον ουρανό. Εύχου Γέροντα, είσαι ο πιο πολύτιμος άνθρωπος της ανθρωπότητας. Εύχου, είσαι ένας αμύθιτος θησαυρός της Ορθοδοξίας που φυλάσσεται, όπως και πολλοί άλλοι, στο θησαυροφυλάκιο του Αγίου Όρους. Εύχου, εύχου για μας τους αμαρτωλούς. Είσαι το χάλκινο φίδι που υψώθηκε εν τη ερήμο και εμείς οι αμαρτωλοί, οι δαγκωμένοι από τα φίδια της αμαρτίας, σε βλέπουμε και θεραπευόμαστε. Είσαι ο Μωυσής μας που από το όρος υψώνει στα χέρια σε στάση προσευχής και εμείς κάτω νικούμε τον εχθρό. Μην τα κατεβάσεις, γιατί θα μας συντρίψει η δύναμη του εχθρού, του σατανά. Εύχου γέροντα. Ο Θεός να με ελεήσει. Ευλογείτε. Ο Κύριος να ευλογήσει. Και σε περιμένω πάλι του χρόνου. Σαν πουλί με πολλά φτερά, σαν εξαπτέρυγο φλογερό, σαν πύρινος και πυρφόρος προφήτης Ηλίας, κατέβαινα από το όρο στην παραλία για να πάρω το καΐκι. Το μυαλό μου δεν λειτουργούσε. Η λογική σταμάτησε. Μόνο η καρδιά μου φλεγόταν, πετούσε και χωρίς να καταλάβω καλά, έψαλα φράσεις από την ακολουθία που επίησε για τους αγιορείτες πατέρες ο εκλεκτός αγιορείτης Άγιος Νικόδημος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, διαπρεσβειών των Αγίων Σου, ελέησόν με των αμαρτωλών. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με».
Σε αυτό όμως το σημείο το ταξίδι μας, φίλες και φίλοι ακροατές, στο απέραντο πέλαγος της νοεράς προσευχής έφτασε στο τέλος του. Βεβαίως για τον κάθε ένα από εμάς δεν σταματά ποτέ, όσο, όποτε και όπου το εξασκούμε. Η επίκληση και μόνο του ονόματος του Ιησού Χριστού μέσα από την νοερά προσευχή και η ταυτόχρονη αναζήτηση του Θείου Ελέους είναι ένα ταξίδι πνευματικής, ψυχικής και σωματικής ανάτασης, δίχως όρια, που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Με τη χάρη του Θεού και της κυράς του όρους, φτάσαμε και εφέτος στο τέλος ενός πνευματικού οδηπορικού μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λίγο πριν την εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας και την πορεία προς την Ανάσταση. Ευχόμαστε από καρδιάς όλοι μας να ζήσουμε όσο πιο πνευματικά γίνεται αυτά τα γεγονότα που οδήγησαν δια της Αναστάσεως στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη συμμετοχή σε όλες αυτές τις εκπομπές. Εμείς θα είμαστε μαζί και την Μεγάλη Εβδομάδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.